Έχουμε συζητήσει πολλά θέματα. Ελάτε. Αυτό πράγματι είναι ένα σοβαρό θέμα. Ελάτε. Σοβαρό θέμα ουσίας της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχετισμό. Μάλιστα, θυμάστε, τα είχαμε πει αυτά τα θέματα. Τα είχαμε συζητήσει και στην διαζώση συνάντηση που κάναμε οι επικεφαλείς των παρατάξεων, του παρουσίασης. Είχαμε πει ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχετισμό. Αυτό ο σχετισμό δεν μπορεί να εκβιαστεί, ούτε να αλλάξει με τις τοποθετήσεις. Όμως, δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο θέμα, το οποίο έχει συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει καταψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αντί να περιμένετε έστω με την λειτουργία της τηλεδιάσκεψης να το ξαναφέρετε και να πάρετε την όποια απόφαση θέλετε, να γίνεται μια τέτοια διαδικασία διαπεριφοράς, η οποία δεν τιμά κανένα. Εμείς δεν βάζουμε το ζήτημα το διαδικαστικό με την έννοια της διαδικασίας, βάζουμε την ουσία. Η διαδικασία στις κοινότητες και στους Δήμους προβλέπει ότι λιγότερο από 20 ημέρες πρέπει να καθυστερήσετε για να το ξαναφέρετε σαν θέμα. Και την περιφέρεια δεν προβλέπει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό τι σημαίνει? Είναι ουσιαστικό όμως το θέμα. Συζητήθηκε, εδώ γίνανε αναλυτικές τοποθετήσεις για αυτό το ζήτημα, βγήκαν δελτία τύπου, βγήκαν ανακοινώσεις. Κάθε παράταξη έβγαλε το συγκεκριμένο σκεπτικό της, το οποίο το επικοινώνησε με τον τρόπο που ήξερε με τον κόσμο. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουν αυτά τα πράγματα. Αυτό νομίζω έχουν δίκιο όλοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι απαιτούν, και σωστό είναι αυτό, λοιπόν, οι παρατάξεις που άλλαξαν την ψήφο τους, τουλάχιστον να ενημερώσουν, να πάρουν το λόγο και να πούν το λόγο που άλλαξαν την ψήφο τους, γιατί καμία ανακοίνωση, ούτε κανένα δελτίο τύπο, ούτε καμία τοποθέτηση δεν έχουν κάνει. Έχουν αλλάξει μόνο την ψήφο τους. Αυτό είναι στοιχειώδες. Λοιπόν, δεν μπορεί να κρυφτεί. Και εσείς δεν έχετε κανένα λόγο ούτε να είστε απολογητές της παράταξης της Χρυσής Αυγής, ούτε απολογητές της παράταξης του Τζίμερου που, άλλαξαν την ψήφο τους, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, θα μας εξηγήσουν. Ωραία. Α, είναι απλά πράγματα.